Καλησπέρα σας. Ζητάμε λίγο την υπομονή σας. Αυτό είναι ένα τραπέζι το οποίο υποστηρίζεται από την εταιρεία AstraZeneca, η οποία είχε έτσι την ιδέα να κάνουμε κάτι πιο διαδραστικό και να μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία που έχουμε στη Β' Κλινική Μαστού, για την διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ χειρουργών και γενετιστών. Εγώ θα ξεκινήσω κάνοντας μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Να πω καταρχάς ότι το ότι σήμερα είμαστε εδώ και συζητάμε για τα γονίδια BRCA1, BRCA2 και άλλα πολλά που σήμερα δεν θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ακούσετε αύριο αυτά, οφείλεται σε δύο πολύ σημαντικές γυναίκες. Οι περισσότεροι μπορεί να ξέρετε τη δεύτερη, γιατί είναι πολύ πιο γνωστή, την Αντζελίνα Τζολί. Αλλά όλα ξεκινάνε την δεκαετία του 70 από την πρώτη σημαντική γυναίκα, τη Mary Claire King, μια μαθηματικό που σκέφτηκε κάπου εκεί προς το τέλος του 70 να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του SEER Database και να υπολογίσει με μαθηματικό μοντέλο, γιατί η πρώτη της ειδικότητα ήταν μαθηματικός και όχι γενετίστρια, να υπολογίσει ποιος ήταν ο διαβίου κίνδυνος των γυναικών που είχαν έναν παράγοντα στο DNA τους, δεν υπήρχε ακόμα το γονίδιο, και ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, αν υπάρχει αυτός ο παράγοντας, τον οποίο κατάφερε και τον υπολόγισε με ένα μαθηματικό μοντέλο, και όταν 25 χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, σας πω ότι το μοντέλο τους ήταν πάρα πολύ ακριβές. Σε αυτές λοιπόν τις δύο γυναίκες οφείλουμε το ότι συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα σήμερα. Και σε αυτές τις δύο γυναίκες οφείλεται το ότι το να γνωρίζουμε την ύπαρξη μιας παθογόνου γενετικής παραλλαγής στα γονίδια BRCA1 και 2 είναι πάρα πολύ σημαντική. Για τις γυναίκες κυρίως, λίγο λιγότερο για τους άνδρες. Και αυτό γιατί μια γυναίκα που έχει μια τέτοια παθογόνο παραλλαγή στο γονίδιά της έχει έναν τεράστιο κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο του μάσου στη διάρκεια της ζωής της, και πρωτοπαθή και δευτεροπαθή, και έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο σαλπίγγων και οθικών. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα γονίδια πλέον τα θεωρούμε σχεδόν ισότιμα, διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τον κίνδυνο του καρκίνου των οθικών και λίγο ως προς την διάμεση ηλικία διάγνωσης καρκίνου του μαστού και καρκίνου των οθικών. Έτσι λοιπόν, είμαστε πλέον 30 χρόνια που γνωρίζουμε την ύπαρξη αυτών των γονιδίων, ταυτοποιούμε άνδρες και γυναίκες με απώλεια λειτουργίας αυτών των γονιδίων και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε επιλογές στους ανθρώπους, είτε έχουν διαγνωστεί με καρκίνο είτε όχι, μέσω είτε εντατικοποιημένων πρωτοκόλων παρακολούθησης ή μέσω από την σύσταση για χειρουργία μείωσης κινδύνου, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στην επιβίωση, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πολλές ασυμπτωματικές γυναίκες οι οποίες έχουν μεταλλαγμένα αυτά τα γονίδια στο DNA τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μην νοσήσουν ποτέ. Από ό,τι φαίνεται, το να γνωρίζει κανείς έγκαιρα την πληροφορία αυτή, ακόμα και αν έχει μία πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού, θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να χειρουργηθεί. Αυτή δεν είναι μία πολύ μεγάλη μελέτη, αλλά είναι μία μελέτη που δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με κόκκινο χρώμα είναι το χειρουργείο στον ένα μαστό, με γκρι χρώμα είναι το χειρουργείο και στους δύο μαστούς. Έτσι λοιπόν, αν αυτή η πληροφορία τη γνώριζε μία γυναίκα πριν μπει στο χειρουργείο, ήταν πολύ πιο πιθανό να επιλέξει διπλή μαστεκτομή, ενώ αν δεν τη γνώριζε την πληροφορία την ώρα που θα έμπαινε στο χειρουργείο, ήταν πιο πιθανό να κάνει ένα πιο συντηρητικό χειρουργείο. Και φυσικά, ποτέ να μην ξεχνάμε ότι παρόλο που η διπλή μαστεκτομή στις γυναίκες που έχουν παθογόνους παραλλαγής σε αυτά τα γονίδια δεν έχει δείξει όφελος σε συνολική επιβίωση, αυτό είναι τελείως αντίθετο για τις γυναίκες που δεν θα προλάβουμε μια διάγνωση καρκίνου των οθικών. Ο καρκίνος των οθικών δεν μπορεί να διαγνωστεί πρώιμα και οι γυναίκες που θα διαγνωστούν με καρκίνο των οθικών στο πλαίσιο μιας τέτοιας γενετικής προδιάθεσης, δυστυχώς τα νέα μάλλον δεν είναι καλά ως προς την επιβίωσή τους. Αυτή η πληροφορία όμως είναι πλέον πολυεπίπεδη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι εξετάσεις ή τι σύσταση θα κάνουμε σε μια γυναίκα, είτε έχει νοσήσει είτε όχι. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία, σας έδειξα ήδη, για την επιλογή του χειρουργείου ακόμα και στην πρώτη γραμμή. Παλαιότερα, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τόσο γρήγορα γονιδιακούς ελέγχους, συνήθως οι γυναίκες κάνανε ένα πρώτο χειρουργείο, έβγαινε ο γονιδιακός έλεγχος και μετά μπαίνανε σε ένα δεύτερο χειρουργείο για να μειώσουν τον κίνδυνό τους. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και στη θεραπευτική τους.
και θα αλλάξει δυνητικά το κλασικό θεραπευτικό σχήμα, γιατί ξέρουμε το όφελος αυτών των γυναικών από τα παράγωγα της πλατίνας, αλλά έχουμε φυσικά και τις νέες θεραπευτικές μέσα από τη στόχευση των ΠΑΡΠ αναστολέων. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο σημαντική είναι η διάχυση αυτής της πληροφορίας μέσα στην οικογένεια. Η εξαίμα των συγγενείς μιας γυναίκας ή ενός άντρα μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την πληροφορία πρώιμα και να κάνουν επιλογές ζωής για να μην περάσουν ποτέ το ποτάμι απέναντι, όπως λέω μερικές φορές στους ασθενείς, και διαγνωστούν με κακοήθεια. Το σημείο κλειδί είναι ότι αυτά τα γονίδια, το BRCA1 και το BRCA2, τα πρωτεϊνικά παράγωγα, είναι ο κύριος Γιαννουκάκος εδώ και θα με μαλώσει, τα πρωτεϊνικά παράγωγα λοιπόν αυτών των γονιδίων μετέχουν σε ένα πολύ σημαντικό μονοπάτι επιδιόρθωση του DNA που ονομάζεται ομόλογος ανασυνδυασμός. Αυτή η παρεΐτσα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για το κύτταρο και όταν τα BRCA1 και 2 δεν λειτουργούν σωστά, όλο αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό λοιπόν είναι μια χείλιος πτέρνα. Και εδώ πάνω υπάρχει αυτή η στόχευση των αναστολέων της PARP. Το 2014 έπεσε η πρώτη σφραγίδα, πήρε έγκριση από τον FDA, η PARP αναστολής να χρησιμοποιηθούν στον καρκίνο των οωθικών. Το 2018 πήρε έγκριση στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού και στο 2021, μέσα από αυτή τη μελέτη που θα σας δείξω τώρα, την Ολύμπια, πήρε έγκριση στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Αυτή λοιπόν η μελέτη ενέταξε γυναίκες οι οποίες ήταν early breast, όπως λέμε, δηλαδή δεν είχαν κάποια μετάσταση την ώρα της διάγνωσης, είχαν επιβεβαιωμένο στάτους για τα BRCA1 και 2, είχαν γαμετική μετάλλαξη σε αυτά τα δύο γονίδια και είχαν ήδη λάβει τη θεραπεία τους, είτε σε adjuvant setting ή σε νέο adjuvant setting. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, και είχα μια κουβέντα με την κυρία Ντρουφάκου πριν γι' αυτό, είναι ότι αυτή η μελέτη έχει σχεδιαστεί με βάση τις high risk ασθενείς. Τι εννοούμε high risk? Είναι οι γυναίκες που έχουν πάρει neoadjuvant θεραπεία, τριπλά αρνητικές και δεν έχουν PCR, ή μπορεί να είναι γυναίκες που είναι luminal, οι RPR, HER2 αρνητικές πάντα, όταν μιλάμε για PARP αναστολέα, και έχουν περισσότερους από 4 δεθειμένους λυμφαδένες. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες τυχεοποιήθηκαν. Και το βασικό καταλυτικό σημείο αυτής της μελέτης ήταν να δούμε το διάστημα ελεύθερης νόσου αυτών των δύο υποομάδων. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες που πήρανε τον PARP αναστολέα φάνηκε ότι είχαν 40% μικρότερη πιθανότητα να έχουν κάποια υποτροπή ή να αποβιώσουν σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έλαβαν αυτό το χρονικό διάστημα PARP αναστολέα. Και διαφαίνεται και ένα σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση, όπου φαίνεται ότι το 90% των γυναικών που πήραν PARP αναστολέα, 4 χρόνια ακολούθως, είναι ακόμα εν ζωή. Οπότε αυτά είναι 2 πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία, βάσει των οποίων έχουμε πλέον τη δυνατότητα, βάσει της πληροφορίας του BRCA status, να δίνουμε σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού και αυτή την στοχευμένη θεραπευτική. Και φυσικά, αυτό είναι και ένας λόγος που έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παραπέμπονται οι γυναίκες σε γονιδιακό έλεγχο. Παραδοσιακά, αυτά είναι τα κριτήρια NCCN. Παραδοσιακά, θυμάστε ότι λέμε στις νέες γυναίκες, 45 κάτω ήταν, τώρα έχει γίνει 50 κάτω. Οι γυναίκες που είχαν τριπλά αρνητικούς όγκους ή σύγχρονο ή μετάχρονο καρκίνο του μαστού, οι ανδρικοί μαστοί και τα άτομα που είχαν οικογενειακό ιστορικό. Από τότε όμως και μετά, δηλαδή από τις αρχές του 22 και μετά, μπήκε άλλο ένα κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα που δεν πληρεί κανένα από τα γνωστά κριτήρια για το γονιδιακό έλεγχο, εφόσον ο ογκολόγος παθολόγος θεωρεί ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να τον βοηθήσει για να πάρει στοχευμένη θεραπεία ένας ασθενής, μπορεί να τον παραπέμψει για γονιδιακό έλεγχο. Μιλώντας πάντα με τους περιορισμούς και ό,τι αυτό σημαίνει. Το παιχνίδι λοιπόν, επειδή χοντρένει, χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι να διαμεσολαβήσουν για να γίνουν αυτές οι διαδικασίες ορθά. Χρειάζονται πολλές ειδικότητες, χρειάζεται η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας, γιατί είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία και φυσικά χρειάζεται ενημέρωση ή γενετική συμβουλευτική πρώτου ελέγχου, ας την πούμε στα ελληνικά, για να είναι ενήμεροι οι άνθρωποι πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία του τι θα τους δείξει αυτό το τεστ και αν θέλουν πραγματικά να έχουν αυτή την πληροφορία. Και φυσικά κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι με την παραλαβή των αποτελεσμάτων, είτε αυτό το αποτέλεσμα είναι θετικό, είτε αρνητικό, είτε υπάρχει ένα εύρημα με άγνωση κλινική σημασία. Πάντα αυτά πρέπει να εξηγηθούν μέσα από μια ειδική συνεδρία στο εξεταζόμενο άτομο. Κύριε Ξεπαπαδάκη, ήρθε η ώρα. Πατήστε το μικρό. Με βάση την καθημερινότητα, είδα κάποια στιγμή ότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη να έχω τη συμβουλή σε καθημερινή σχεδόν βάση τη γενετική συμβουλευτική. Γιατί έρχονταν οι ασθενείς με ένα
με μια αναφορά γονιδιακού ελέγχου και εμείς, μη έχοντας μεγάλη εμπειρία, αναγκαζόμαστε και έπρεπε να το κάνουμε, να ζητάμε τη συμβουλή των γενετιστών. Εγώ ζητούσα τη συμβουλή της κυρίας Φωστήρα, την οποία έχει τύχει να τη δώσει ένα συνέδριο. Δεν την ήξερα και πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, έτσι, από το 2019, η κυρία Φωστήρα έγινε ένα αναπόσπαστο μέλος του τμήματός μας και έτσι την έχουμε σταθερά μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα και κάνουμε γενετική συμβουλευτική ασθενής μας, κάνουμε τους ελέγχους μας και βέβαια όποτε τη χρειαζόμαστε και δεν είναι παρούσα, την παίρνουμε τηλέφωνο και μας δίνει τα φώτα της. Έπρεπε λοιπόν το 2019 να καταφέρουμε να ενώσουμε δύο κόσμους. Να ενώσουμε τον κόσμο των χειρουργών με τον κόσμο των γενετιστών. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Έπρεπε λοιπόν και οι δύο μεριές να κάνουν κάποιες θυσίες, να διαβάσουμε όλοι λίγο περισσότερο, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε προς όφελος των ασθενών. Και αυτό και κάναμε. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν σημαντικό να σας δείξουμε κάποια πραγματικά περιστατικά και να σας δείξουμε λίγο την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, λέγοντάς σας τις συνεδρίες μία προς μία όπως έγιναν. Το Μάρτιο λοιπόν αυτού του έτους προσήλθαν λοιπόν στην κλινική τρεις γυναίκες. Είναι η μαμά και οι δύο κόρες. Με μαύρο χρώμα φαίνονται οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, αλλά αυτό ήταν την ημέρα εκείνη. Δηλαδή, η διάγνωση, έρχονταν οι γυναίκες, είχαν κάνει core βιοψίες από αλλού και είχαν έρθει στον κύριο Ξεπαπαδάκη για συμβουλευτική. Οπότε, η πρώτη γυναίκα που είδε ο κύριος Ξεπαπαδάκης είναι η μαμά. Ήταν η μάνα. Η μάνα, λοιπόν, ήταν μια γυναίκα μεταμινοπαυσιακή, γύρω στα 65, η οποία είχε έναν. Ήρθε με τη διάγνωση στον ένα μαστό και εμείς τις βρήκαμε ότι είχε καρκίνο και στον άλλο μαστό. Έτσι είναι, Μίτσο. Η κόρη. Η μάνα έχει το σύγχρονο. Ναι. Τέλος πάντων, η μάνα ήρθε με σύγχρονο αμφωτερόπλευρο καρκίνο του μαστού. Της κάναμε τον έλεγχο. Ήταν ένας τριπλά αρνητικός καρκίνος, μικρή καρκίνη σε διάμετρο, δεν ήταν ούτε καν 2 εκατοστά. Οπότε της είπαμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει η προεγχειρητική θεραπεία. Λέει ούτε να το συζητάτε, εγώ θέλω να χειρουργηθώ, θέλω να αφαιρέσω τους μαστούς μου και ό,τι είναι μετά το κάνω. Έτσι λοιπόν έγινε, τη χειρουργήσαμε τη γυναίκα. Μετά μπήκε στη διαδικασία, της κάναμε σταδιοποίηση η οποία ήταν αρνητική για δευτεροπαθής. Τη συζητήσαμε για προεγχειρητική, δεν τη δεχότανε. Η γενετική συμβουλευτική και ο γονιδιακός έλεγχος έβγαλε ότι αυτή ήταν ένα BRCA1, αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά. Και στη συνέχεια η γυναίκα έκανε τη χημειοθεραπεία της. Αυτό έχει αξία γιατί από την ημέρα που ήρθε η γυναίκα, 2 μέρες μετά την είδαμε, φτιάξαμε το γενολογικό δέντρο. Συζητήσαμε τέλος πάντων όλα αυτά που σχετίζονται με τον γονιδιακό έλεγχο και προσπαθήσαμε να την υποστηρίξουμε για όλο αυτό που συνέβαινε. Και παραγγείλαμε ένα γονιδιακό έλεγχο όμως ο οποίος έπρεπε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά είχε την επιθυμία να χειρουργηθεί άμεσα. Έτσι λοιπόν, 10 ημέρες από την πρώτη φορά που την είδε ο κ. Ξεπαπαδάκης, επανήλθε η γυναίκα αυτή με αρνητική σταδιοποίηση. Δεν είχε κλινικά ψηλαφιτούς λεμφαδένες. Όχι, ναι. Ναι. Και μετά στη συνέχεια είδαμε την κόρη. Περιμένετε, να το ολοκληρώσω. Ναι. 10 μέρες λοιπόν μετά έχει ολοκληρώσει σταδιοποίηση, τη συζητάμε και το ερώτημα είναι αν θα μπει χειρουργείο και τι τελικά χειρουργείο θα κάνει. 2 εβδομάδες ακολούθως της πρώτης επαφής έχουμε το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου που είναι θετικό, είναι BRCA1 θετικό. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη συνεδρία προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε λίγο τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένα πιο μεγάλο χειρουργείο από αυτό που θα τις αναλογούσαν δεν ήταν BRCA1. Και φυσικά μιλήσαμε για τη σαλπιγκοθηκεκτομή, η οποία φυσικά όμως θα πάει σε δεύτερο χρόνο, ακολούθως της ολοκλήρωσης του χειρουργείου και των θεραπείων που έπρεπε να πάρει η γυναίκα. Την ίδια μέρα που τσώσαμε το αποτέλεσμα, μας περίμενε η γυναίκα, περίμενε να βγει ο κ. Ξεπαπαδάκης από το χειρουργείο και την είδαμε μαζί δεύτερη φορά και τα συζητήσαμε όλα αναλυτικά, όπου λοιπόν αποφασίστηκε και κλείστηκε το χειρουργείο για διπλή μαστεκτομή. Το οποίο έγινε 33, ναι. Δηλαδή είναι
20 μέρες από την ημέρα που ήρθε στην κλινική, μπήκε χειρουργείο. Δεν συζητούσα καθόλου τη διαδικασία της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και πάλι τονίσαμε... Έκανε θεραπεία μετά βέβαια, έτσι. Ναι. Και 21 Τετάρτου λοιπόν, έχουμε την περνάμε από Ογκολογικό Συμβούλιο, που πραγματικά είχε και στους δύο μαστούς ένα grade 3 τριπλά αρνητικό με υψηλό δίκτυο πολλαπλασιασμού, χωρίς δυθμένους λεμφαδένες. Ναι. Και είστε στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ήταν η χημειοθεραπεία. Τώρα υπάρχει αναστολή αναλόγως με το... δεν είναι high risk αυτή η γυναίκα, αλλά είναι μια σκέψη που μπορεί κάποιος να έχει. Σύσταση για σαλπικιώδη εκτομή και ενημέρωση... Και ενημέρωση για έλεγχο των συγγενών. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα όμως μαζί της έχει έρθει η κόρη της. Είχε έρθει η κόρη, η οποία ήταν έγκυος στην 34η εβδομάδα. Αυτό το κορίτσι είχε και αυτό ένα σύγχρονο αμφωτερόπλευρο καρκίνο του μαστού. Από τον ένα μαστό είχε ένα διθυτικό, τριπλά αρνητικό. Και από τον άλλο το μαστό είχε ένα DCIS. Έγινε η κλινική εξέταση, αυτή ήταν στην 34η εβδομάδα. Επικοινωνήσαμε με τον γυναικολόγο της. Έγινε συζήτηση για προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Μπορούσε να την κάνει η γυναίκα αυτή τη θεραπεία. Και της κάναμε μετά ένα γονιδιακό έλεγχο. Επισπεύσαμε βέβαια τον ντοκετό της και της κάναμε σταδιοποίηση γρήγορα, η οποία ήταν ελεύθερη δευτεροπαθώ εντοπίσεων. Και στη συνέχεια της κάναμε το γονιδιακό έλεγχο. Mm-hmm. Της κάναμε το γονιδιακό έλεγχο και βγήκε και αυτή... Διερσή είναι θετική. Μπράκα ένα θετική, δεν βγήκε. Σωστά. Μπράκα ένα θετική, βγήκε και αυτή. Γέννησε το κορίτσι. Ναι, να πούμε ότι το κορίτσι ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο και ακριβώς μία εβδομάδα, το μωρό το είχε γεννήσει, ήταν μιας εβδομάδας όταν ήρθε να δώσει αίμα για τον γονιδιακό έλεγχο. Αυτά τα θυμάσαι καλύτερα. Ναι, ναι. Και έβαλε αμέσως μπροστά, έκανε και τη σταδιοποίησή της για να ξεκινήσει πολύ άμεσα χημειοθεραπεία και νοσοθεραπεία. Αυτή ήταν άλλωστε και η σύσταση του Ογκολογικού Συμβουλίου, γιατί το είχαμε περάσει το περιστατικό και από το Ογκολογικό Συμβούλιο. Οπότε πάλι πολύ γρήγορα βγήκε ο γονιδιακός έλεγχος, 3 εβδομάδων το μωρό, και ξεκίνησε πολύ γρήγορα χημειοθεραπεία. Εγώ θυμάμαι την είδα με το αποτέλεσμα όταν είχε κάνει μόλις και την πρώτη της χημειοθεραπεία. Τα συζητήσαμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτή η πληροφορία διατέθηκε πάρα πολύ γρήγορα και στον ογκολόγο της. Δώσαμε κάποιες πληροφορίες τότε για τις επιλογές που έχει για τη μείωση του κινδύνου του μαστού. Και διερεύνησα λίγο και την πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Είναι ένα κορίτσι 34 ετών, μόλις έχει γεννήσει, είναι τριπλά αρνητική, θα πάρει χημειοθεραπεία. Δεν ξέρουμε πόσο ασφαλές είναι να μείνει πολύ γρήγορα ξανά έγκυος και πόσο θα έχει επηρεαστεί από όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και έπρεπε να πει στο τραπέζι κάπως να αρχίσει να το διερευνά και να το σκέφτεται. Και ακολούθως του μέσου της θεραπείας, αυτό είναι το πρωτόκολλο που ακολουθεί η κλινική, επειδή λαμβάνει προεγχειρητική χημειοθεραπεία, στο μέσο λοιπόν της θεραπείας γίνεται μια αξιολόγηση, οπότε προσήλθε με έναν υπέρχο και ένα MRI μαστών και έγινε κλινική εξέταση, όπου εκεί φάνηκε ότι υπήρχε σχεδόν πλήρη σύφεση, δηλαδή ότι αποκριόταν πάρα πολύ καλά στη θεραπεία. Είχε σχεδόν complete response στις θεραπείες της. Και βέβαια μετά στην τελική συλλογική δεν βρέθηκε νόσος, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Τη συζητήσαμε σε 2 διαδοχικές φορές ποιο είναι το όφελος από τη διπλή μαστεκτομή. Ένα πολύ νέο κορίτσι για διπλή μαστεκτομή με αποκατάσταση. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και πάρα πολύ συνεργάσιμη σε όλα αυτά. Της είπαμε να κάνει η επαναστατιοποίηση τον Σεπτέμβρη που την είδαμε και προγραμματισμό χειρουργείου. Πήγε χειρουργείο 16 Δεκάτου, μαστεκτομή λοιπόν πρώτη φάση αποκατάστασης. Και το αποτέλεσμα που συζητήσαμε και στο Ογκολογικό Συμβούλιο, το κορίτσι αυτό είχε πλήρη παθολογανατομική ανταπόκριση. Και η σύσταση του Ογκολογικού Συμβουλίου ήταν συνέχιση νοσοθεραπείας, γιατί έπαιρνε νοσοθεραπεία το κορίτσι αυτό, σύσταση για λήψη PARP. Αυτό το θέμα με τη σάλπιγκοθηκεκτομή, το πότε θα μπει, έχει να κάνει λίγο με τεκνοποίηση. Έτσι, ακόμα το κορίτσι δεν έχει ολοκληρώσει την νοσοθεραπεία που παίρνει. Και ενημέρωση για έλεγχο συγγενών. Και το σημαντικό είναι ότι είδαμε μετά και την αδελφή της, η οποία είναι μια προεμινοπαυσιακή γυναίκα, είναι αυτή που τραβάει όλο το λούκι και για τις άλλες δύο γυναίκες. Εκείνη τις υποστηρίζει και τις στηρίζει, γιατί είναι η μόνη εργαζόμενη και η μόνη η οποία έχει πόρους από ό,τι έχω αντιληφθεί. Σωστά. Έτσι. Οπότε αυτή η γυναίκα είναι μια νέα γυναίκα με 4 παιδιά.
Της κάναμε ένα γονιδιακό έλεγχο και βρέθηκε και αυτή ότι είναι BRCA1 θετική. Έτσι ακριβώς. Και είμαστε τώρα στην κουβέντα. Τι θα κάνει για να προφυλαχθεί και αυτή η γυναίκα. Έτσι ακριβώς. Είναι 42 χρονών, έχει 4 παιδιά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς είμαστε, το έχουμε καθιερώσει πια στο τμήμα μας αυτό. Εξετάζουμε πάρα πολύ αυτό το παράγοντα που λέγεται γονιδιακός. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση. Πάρα πολλά περιστατικά τα βλέπουμε από κοινού μαζί με την κυρία Φωστήρα και εντάξει, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στο κάθε περιστατικό και προσπαθούμε να πάρουμε όσο γίνεται σωστές αποφάσεις συνεπικουρούμενοι πάντοτε και από τα οικολογικά μας συμβούλια. Η συζήτηση με το κορίτσι αυτό, σας λέω τώρα, είμαστε το Μάιο, όπου η μαμά της μόλις έχει χειρουργηθεί, η αδελφή της λαμβάνει θεραπεία και έχουν και ένα μωρό, το οποίο το κρατάει πάρα πολλές φορές εκείνη, η οποία έχει 4 παιδιά, το ξανασημειώνω. Ναι, εμείς λοιπόν της είπαμε ότι υπάρχει αυτό το γονίδιο και σε σένα και έπρεπε να βάλουμε κάπως σε σειρά τα πράγματα. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε λίγο 42 ετών, να συζητήσουμε λίγο το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου του σαλπίγκου και των οθικών. Είναι ακριβώς το πικ. Αυτή τη στιγμή που έχει και 4 παιδιά. Αυτή, είναι στο πικ της ηλικίας για αυτή τη διάγνωση. Και φυσικά να σας πω ότι τα 4 παιδιά που έχει είναι και τα 4 κορίτσια. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ οπότε σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί, έτσι. Ναι. Ένα βιβλίο μόνοι τους αυτή. Έτσι ακριβώς. Κάναμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη κουβέντα όλοι μαζί. Της μιλήσαμε πολύ ανοιχτά. Πάλι μας έχει βοηθήσει πολύ αυτή η οικογένεια γιατί είναι πραγματικά πολύ συνεργάσιμη. Και είπαμε ότι πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Εάν κάτι μπορεί να την σκοτώσει, αυτό είναι ένας καρκίνος των οθικών και έχει ένας καρκίνος του μαστού. Επειδή λοιπόν το κορίτσι δεν διαχειριστεί όλα αυτή τη στιγμή, της είπαμε: αν κάτι πρέπει να κάνεις αυτή τη στιγμή για μας, είναι να αφαιρέσεις τις σάλπικες και τις οθήκες σου λαπαροσκοπικά. Και όντως το έκανε το Σεπτέμβριο, και φυσικά παράλληλα μιλήσαμε και για τις επιλογές, τις ασφαλείς επιλογές που έχει για την ορμονική υποκατάσταση, για ένα κορίτσι το οποίο είναι νέο ακόμα. Το διαχειρίζεται ακόμα, όχι τέλεια, αλλά το διαχειρίζεται. Έχει τα προβληματάκια της, αλλά είναι σχετικά καλά. Αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε μέσα από αυτή την πραγματική οικογένεια, η οποία ήταν συγκλονιστική και ήταν challenge για όλους μας, νομίζω, είναι ότι είχαμε τρεις γυναίκες της ίδιας οικογένειας με την ίδια γενετική παραλλαγή στο BRCA1. Και οι νεότεροι θα ανάλαβαν τα κορίτσια τους μετά. Έτσι, ακριβώς. Και κάθε μία από αυτές έλαβε άλλη διαχείριση. Γιατί πήραμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία, και τα κοινωνικά και τα οικογενειακά, αλλά και φυσικά τα επιστημονικά δεδομένα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη τι δεδομένα έχουμε μαζέψει αυτά τα 4 χρόνια. Από τον Νοέμβριο του 19 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023 έχουν αξιολογηθεί συνολικά 1.123 άτομα για την αναγκαιότητα διενέργειας γονιδιακού ελέγχου και έχουν λάβει και γενετική συμβουλευτική. Από αυτά η πλειονότητα είναι ασθενείς, είτε τωρινή είτε παρελθοντική. Έχουμε στα follow-up που βλέπει ο κ. Ξεπαπαδάκης, έχουμε πολλές φορές ψαρέψει ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια και δεν είχαν κάνει γονιδιακό έλεγχο γιατί μπορεί να μην μπορούσαν, να μην ήθελαν κτλ. Ναι, γιατί τότε δεν γινόταν και συχνά. Εντάξει, ακριβώς. Έχουμε κάνει γονιδιακό έλεγχο μαζί με προ και μετά γενετική συμβουλευτική σε 947 άτομα. Εμείς πάντα κάνουμε panel testing, το έχουμε καθιερώσει από το 2013. Και έχουμε όλη την παλέτα των πραγμάτων, BRCA1, BRCA2, όλα τα γονίδια του ομολόγου ασυνδεσμού, PALB2, CHECK2, ATM, RAT51, SIRAT51D, P53, που σχετίζεται με το σύνδρομο Λίφρα Ομένη, σύνδρομο Lynch και σύνδρομο παραγαγκλιωμάτωσης. Οπότε, σε τόσο μεγάλους αριθμούς, πρακτικά τα βλέπεις όλα. Και αυτό έτσι που έχει αξία και θέλουμε να σας πούμε, αυτό δεν είναι μαζεμένο όπως θα έπρεπε, αλλά είναι από τα δεδομένα που κατάφερα να μαζέψω. Στο αυτό το πλαίσιο που συζητάμε σήμερα, 12 γυναίκες λαμβάνουν πρώιμο καρκίνο του μαστού, λαμβάνουν τη θεραπεία με ολάπαρυπ, γιατί το δικαιούνταν τρόπον τεινά. Εξ αυτών 10 είχαν παθογόνους παραλλαγές στα γονίδια BRCA1 και 2. 2 είχαν όμως παθογόνο παραλλαγή στο γονίδιο PALB2, το οποίο θα σας πω ότι είναι εκτός ένδειξης, της τυπικής ένδειξης του φαρμάκου, αλλά το PALB2, γιατί για πολλούς ακούγεται ότι είναι το BRCA3, δίνει την αντίστοιχη υπογραφή στους όγκους και στις οθήκες και στον προστάτη, όπως έχουμε δει, που δυνητικά τους κάνει ευαίσθητους στην PARP αναστολή. Οι ασθενείς αυτοί έχουν πάρει PARP αναστολέα από 5 έως 12 μήνες.
Καμία από αυτές τις ασθενείς δεν έχει διακόψει τη θεραπεία για τους άλλους λόγους. Τα η κυρία Σοφία μου τα έμαθα αυτά χτες. Η λευκοπαινία, τα μυελοειδής πλαστικά κτλ. Είναι, ναι, είναι πράγματα που τα βλέπουν στο πλαίσιο της χορήγησης των παραπαναστολιών. Από αυτές τις γυναίκες δεν έχει διακόψει καμία λόγω αυτών των πραγμάτων. Κλείνοντας, να σας πούμε ότι ο τρόπος που εμείς το βλέπουμε και νομίζω ότι αυτό μας έχει βοηθήσει, γιατί μάλλον είχαμε κοινή ματιά προς αυτό, είναι ότι θέλουμε να κάνουμε διαστρωμάτωση κινδύνου. Όπως είπα και πριν από δύο εβδομάδες στην ΕΧΕΜ και με μάλλον ο κύριος Βενιζέλος, αυτό που δεν θέλουμε, εμείς οι γενετιστές, που ξέρουμε αυτά τα δεδομένα καλά και από την, καλή και από την ανάποδη, είναι να λαμβάνετε ένα αποτέλεσμα γονιδιακού ελέγχου στα χέρια σας που λέει θετικό και να λέτε πρέπει να κάνεις διπλή μαστεκτομή. Μην το κάνετε reflex, γιατί αυτό πρέπει να το διαστρωματώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από το SEER Database, είναι δεδομένα που δείχνουν πώς διαστρωματώνεται ο κίνδυνος μιας γυναίκας που δεν έχει παθογόνους παραλλαγές, αλλά κάνει αυτή την καμπύλη καμπάνα που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν, μια γυναίκα που είναι πολύ νέα, δηλαδή κάτω από τα 35, κίνδυνος να πάθει καρκίνο του μαστού γενικού πληθυσμού είναι πραγματικά πολύ μικρός. Βάσει αυτού δεν έχουμε βάλει και το πρωτόκολλο παρακολούθησης των ασυμπτωματικών ατόμων. Και τι λέμε μαστογραφία μετά τα 40 και δεν λέμε πιο πριν. Γιατί ο μέσος όρος των γυναικών που θα διαγνωστούν είναι εδώ. Έτσι ισχύει και στα BRCA 1 και 2. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα 25χρονο κορίτσι στην κλινική, ο κίνδυνός της, πόσος είναι για να της πούμε κάνε διπλή μαστεκτομή. Θα σας πω εγώ, μέχρι τα 30 είναι 4%. Είναι σωστό λοιπόν να λέμε σε ένα κορίτσι 25 χρονών κάνε μαστεκτομή, γιατί μέσα στην επόμενη πενταετία έχει 4% κίνδυνο να πάθει καρκίνο του μαστού. Μάλλον όχι. Το ίδιο όταν έχουμε και μια 65χρονη. Έχουμε κληθεί να την απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Μια γυναίκα που τυχαίνει να μάθουμε ότι είναι BRCA, γιατί το έχει η αδελφή της, η μαμά της, η θεία της, δεν έχει νοσήσει με κανέναν καρκίνο και έρχεται και λέει: εγώ τι να κάνω, να κάνω διπλή μαστεκτομή. Μα 18% είναι ο υπολοιπόμενος κίνδυνος. Δεν μπορούμε σε αυτή τη γυναίκα να προσφέρουμε την εναλλακτική της εντατικοποιημένης παρακολούθησης. Και τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, να δώσουμε την πληροφορία ορθά και να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιλέγουν τι θέλουν να κάνουν. Οπότε κλείνοντας, η δική μας σκέψη είναι ότι δεν υπάρχει ένα κουστούμάκι που κάνει σε όλους. Πρέπει να τροποποιούμε. Μιλάμε εξειδικευμένη ιατρική, το λέμε όλη την ώρα. Να το κάνουμε και όταν έχει να κάνει και με τη γενετική αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Το θέμα που δεν έθιξα καθόλου σήμερα εδώ είναι το πώς κατηγοριοποιούμε τις παθογόνους παραλλαγές ή τις μη. Είναι τεράστιο θέμα, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το τι θα πεις ότι είναι προδιαθεσικό και τι δεν είναι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την αποζημίωση. Έχουμε άτομα τα οποία πρέπει να κάνουν γονιδιακό έλεγχο και δεν τους αποζημίωνε η ΟΠΗ, γιατί δεν πάμε παράλληλα με τα διεθνή δεδομένα. Έχουμε τα δικά μας δεδομένα, τα οποία έχουν γίνει με οδηγίες του 2016. Οπότε αυτό μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Και φυσικά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είμαστε στην εποχή όπου πρέπει να συνεργαζόμαστε οι επιστημονικές ομάδες για να μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Έτσι είναι. Εμείς αυτό κάνουμε. Κλείστε το. Το κλείσαμε. Ένα ερώτημα επί του περιστατικού. Μάλιστα. Πού είμαστε καλύτερα αρνητικοί. Αφού είμαστε καλύτερα... Αφού είμαστε καλύτερα αρνητικοί και ήταν δεδομένο ότι θα κάνετε αμφωμαστεκτομή, γιατί ζητήσατε εισαγωγική χημειοθεραπεία. Και το δεύτερο ερώτημα, πότε θα ασχοληθείτε με τα παιδάκια, τα κορίτσια. Λοιπόν, θα απαντήσω στο δεύτερο και στο πρώτο θα απαντήσει η κυρία Καραγεωργοπούλη που τη βλέπω εδώ. Βάσει νομοθεσίας μπορούμε να προσφέρουμε γενετική συμβουλευτική να πάρουμε συγκατάθεση και να πάρουμε αίμα για γονιδιακό έλεγχο μετά τα 18. Γιατί δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα περιστατικά διάγνωσης καρκίνου του μαστού ή των νοοθηκών, πριν τα 25 θα σας πω περίπου. Επομένως, δεν έχουμε κανένα λόγο να υπερβούμε την προσωπική ελευθερία ενός ατόμου και να πάμε να του πάρουμε αίμα χωρίς να μας πει ότι θέλει να ξέρει αυτή την πληροφορία. Αλλά και γιατί δεν κινδυνεύει. Αν κινδύνευε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μετά το 18, λοιπόν, η απάντηση. Κυρία Καραγεωργοπούλου. Και το δεύτερο είναι που ήθελα να το σχολιάσω στο πρωινό τραπέζι που μιλάγαμε για προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Αλλά ήθελα να αποφύγω αυτό που έχουμε καθυστερήσει μία ώρα και είμαστε πίσω. Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τους χειρουργούς, όπως έλεγε ο τίτλος του τραπεζιού αυτού, για να μειώσουν τον όγκο και να τον χειρουργήσουν καλύτερα. Να αποφύγει πιθανώς μια γυναίκα τη μαστεκτομή και να κάνει ογκεκτομή. Όμως δεν είναι ο λόγος που προτείνεται σε αυτούς τους δύο βασικούς υπότυπους. Ο λόγος που προτείνουμε προεγχειρητική χημειοθεραπεία στις όλες τις τριπλάρνητικές γυναίκες, ας αφήσουμε κάποιες με πολύ μικρούς όγκους, και στις χέρτοθετικές γυναίκες, είναι ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις μισές περίπου γυναίκες, 40%, 50%,
που δεν θα έχουν πλήρη ανταπόκριση και επομένως θα πρέπει να πάρουν επιπλέον διαφορετική θεραπεία επικουρικά και έτσι θα μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπής τους κατά περίπου 50%. Καταλάβατε? Αυτός είναι ο λόγος που συστήνουμε πριν, ο βασικότερος λόγος. Το πιάσες. Και κάτι πολύ σημαντικό που επίσης το έχω μάθει από την έντονη ενασχόλησή μου με τους ογκολόγους, ότι για εκείνους η πληροφορία, η βιολογική πληροφορία, το πώς ανταποκρίνεται ένας όγκος που τον πολεμάς με χημειοθεραπεία χωρίς να τον έχει χειρουργήσει, είναι πάρα πολύ σημαντική για την πρόγνωση. Δηλαδή το ότι μια ασθενή έχει PCR είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πρόγνωση αυτή τη στιγμή. Μπράβο, τελειώσαμε. Το επόμενο τραπέζι, κύριε Παπαδόπουλε.